Εδώ κοντά μα, λοιπόν, ο κύριο Τάσου Αναστασίου από το τμήμα πολιτισμού και αθλητισμού των Κυκλάδων τη Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Σα καλωσορίζω, σα εύχομαι χρόνια πολλά για όλη την περίοδο. Ε, και εγώ χαίρομαι πολύ για την πρόσκληση. Ε, χρόνια πολλά. Κύριε Αναστασίου, είστε ο άνθρωπο που θα μα δώσει τα φώτα του και είναι πολλά αυτά, γιατί ξέρω ότι ασχολείστε πάρα πολλά χρόνια. Όσο καιρό τουλάχιστον εγώ ασκώ αυτό το λειτουργήμα. Θυμάμαι να μας ενημερώνετε σε ζητήματα τέτοιου είδους πολιτισμού γενικότερα αλλά και διαδρομών σε διάφορα νησιά των κυκλάδων. Τώρα το τελευταίο διάστημα είστε στην Άξο και αυτό είναι επίσης πολύ σημαντικό. Πιστεύω το έλεγα και προχθές. Είμαστε πολύ τυχεροί που σας έχουμε πλέον και εδώ. Δεν ξέρω αν θα είναι μόνιμη πλέον η εγκατάστασή σας ενώ υπηρεσιακά εδώ. Δεν το γνωρίζω αυτό. Ε, αλλά είμαστε πάρα πολύ τυχεροί ήδη... Ήσασταν ε, ο άνθρωπος που καθοδηγούσε θα έλεγε κανείς ε, και τους εθελοντές ε, το προηγούμενο διάστημα που γινόταν ε, ο καθαρισμός ε, αλλά και ανάδειξη μονοπατιών και διαδρομών πολιτισμ, πολιτισμικών, πολιτισμού. Ε, για πείτε μας λίγο δύο λόγια ε, για αυτή την προσπάθεια εννοώ. Ναι. Ε, καταρχήν... Ε... Στην Άξο ήρθα για να μείνω. Ωραία. Οπότε... Αυτό είμαστε ακόμα πιο τυχεροί λοιπόν. Οπότε ε, και οι χαράξεις προγραμμάτων ε, και κυρίως ας πούμε οι προγραμματικές δράσεις που κάνει η περιφέρεια στο επίπεδο των μονοπατιών και σε άλλα, και σε άλλα θέματα όπως τις παραδοσιακής μουσικής ε, θα βρίσκονται σε εξέλιξη με πιο οργανωμένο τρόπο. Mm -hmm. Τώρα σε ό,τι αφορά... Ε, αυτό κατά αυτό το θέμα των διαδρομών, όπως είπατε και πριν, υπάρχει μια πολύχρονη ε, ενασχόληση με το θέμα. Ε, δεν είναι θέμα απλά προσωπικό του Τάσου του Αναστασίου, Όχι. όπως καταλαβαίνετε. Είναι η υπηρεσία η οποία αγκάλιασε το θέμα αυτό 20 χρόνια τώρα. Το δουλεύει σε επίπεδο κυκλάδων, πρώτα ως νομαρχιακή αυτοδιοίκηση και τώρα ως Περιφέρειο νοτίου Αιγαίου και είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτή τη στιγμή να εμφανίζουμε ε, είτε έτοιμα είτε ε, υπό κατασκευή, υπό ανάδειξη θα έλεγα καλύτερα δίκτυα περιηγητικών διαδρομών στα 20 από τα 24 νησιά των Κυκλάδων. Πολύ σημαντικό αυτό. Ε, δηλαδή αυτή τη στιγμή, την ίδια, αυτή τη στιγμή που μιλάμε γίνεται αυτή η προσπάθεια σε 20 από τα 25 νησιά. Αυτή τη στιγμή... Είτε έχει ολοκληρωθεί τέλο πάντων είτε είναι σε... προχωράει. Ναι, αυτή τη στιγμή γίνονται δράσεις, παράλληλες δράσεις σε επτά από αυτά τα νησιά. Αυτή τη στιγμή σε επτά, μάλιστα. Σε ορισμένα από αυτά έχει ήδη συντελεστεί το έργο, mm -hmm. όπως παραδείγματος χάρη στη... σε ένα μικρό νησί που θα σας φέρω τώρα... Σαν παράδειγμα τη Δονούσα Βεβαίως. ή όπως την Αμοργό η οποία ήταν και νησί πιλότος για το πρόγραμμά μας και που σχεδόν και εκεί έχει ολοκληρωθεί το περιηγητικό μας δίκτυο. Ε, στη Σχοινούσα επειδή έτυχε να δω ε, από άλλη βέβαια υπηρεσία ε, κάποιον που ήρθε να καταγράψει μονοπάτια πριν από τέσσερα χρόνια. Εκεί στη Σχοινούσα έχετε ξεκινήσει κάτι. Ε, στη Σκηνούσα έχουμε ένα σοβαρό πρόβλημα σε σχέση με το ιδιοκτησιακό καθεστώς ε, των σημείων διέλευσης των μονοπατιών. Δηλαδή το νησί στο μέγιστο μέρος του ε, είναι ιδιοκτησίες ε, στις οποίες οι προσβάσεις... Οι περισσότερε προσβάσει δεν είναι δημόσιε. Δηλαδή, οι ιδιωτικοί ε, δρόμοι, mm -hmm. αφενό οι δρόμοι οι οποίοι έχουν διανυχθεί και αφετέρου οι, οι παλαιοί δρόμοι, mm -hmm. ε, δεν υφίσταται με το δημόσιο χαρακτήρα του παρά ένα μόνο πολύ μικρό μέρο του. Αυτό μα δημιουργεί ένα πρόβλημα στο να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο δίκτυο στη Σκηνούσα, και αυτό είναι ένα από τα νησιά που δεν είναι μέσα στα 20 νησιά προ το παρόν τουλάχιστον που, που μπορούμε να έχουμε. χαρτογραφήσει, α πούμε. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Σε αυτέ τι περιπτώσει, γιατί σίγουρα θα τι συναντάτε και σε άλλα νησιά, σε κάποια μονοπάτια προφανώ. Δεν θα είναι η μοναδική περίπτωση. Στη Σκηνούσα λέτε ότι είναι στο μεγαλύτερο μέρο τη, βέβαια. Και αυτό είναι ε, το άσχημο εντό εισαγωγικών. Να ρωτήσω κάτι. Όταν έχει διανοιχθεί ένα μονοπάτι παλιά, γιατί προφανώ. Μιλάμε για μονοπάτια που έστω και αν είναι καλυμμένα από ε, τα δέντρα ή από του θάμμου, κλπ. Φαίνεται ότι εκεί ήταν μονοπάτι. Αυτό με τα χρόνια δεν γίνεται δημόσιο. Ε, καταρχήν, δεν υπάρχουν περ... κάποιοι νόμοι πάνω σε αυτό. Καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα σε ναι. σχέση με το καθεστώ των μονοπατιών. Ναι. Ε, ε, ουσιαστικά δεν πρόκειται για μονοπάτια με την ε, κλασική έννοια του όρου, δηλαδή ότι ίσα ίσα να περνάει ένα πόδι ή ε, ε, μο... ένα γαϊδούρι. Όταν πούμε, λέμε ε, ε. λοιπόν ε, μονοπάτια, εννοούμε. ...τους παλαιούς λιθόστρωτους δρόμους, ε, οι οποίοι είτε λιθόστρωτοι είτε, είτε και χωμάτινοι... ...συνέδεαν οικισμούς, ε, καλλιεργήσιμες εκτάσεις, σημεία σημαντικού ενδιαφέρον, ενδιαφέροντος σε όλα τα νησιά των κυκλάδων. Αυτό λοιπόν το δίκτυο που υπάρχει σε κάθε νησί και είναι πολύ πυκνό, mm -hmm. είναι το, επαρχιακό, το παλαιό επαρχιακό δίκτυο. Γι' αυτό και η περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο, και αυτό θα πρέπει να γίνει σαφές και σε όλους τους δήμους... Mm -hmm. Η Περιφέρεια έχει τον πρώτο λόγο πάνω στο ζήτημα της χάραξης και ανάδειξης αυτού του δικτύου, της επαναχάραξης, της επανάχρησης και της ανάδειξης του δικτύου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Περιφέρεια ασχολείται αποκλειστικά με αυτό. Αντιθέτως, Καλά, ο Δήμος είναι συναρμόδιος, ο κάθε Δήμος ναι. είναι συναρμόδιος και ο κάθε Δήμος επιβάλλεται να συμμετέχει σε ένα τέτοιο πρόγραμμα mm -hmm. Με την εποπτεία και με τη συνεργασία της περιφέρειας σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Στην περίπτωση τώρα που έχουμε. Εκεί, παλιού... δη... εκεί δηλαδή δεν υπήρχε πρώην επαρχιακό δίκτυο. Εκεί δεν συνέδεαν κάποια πράγματα Υπήρξε... είτε τα κτήματα είτε τους οικισμούς. Υπήρξε εκεί επαρχιακό δίκτυο. Δεν το λέω Υπήρξε... τυχαία. Υπήρξε... Δεν δε ρωτάω τυχαία ναι, γιατί ναι. έχω επισκεφθεί τη κοινούσα, βλέπω τι γίνεται και δυστυχώς αυτά τα οποία έχω δει δεν μου άρεσαν καθόλου. Έχετε απόλυτο δίκαιο. Ε, η Σχενούσα παρουσιάζει αυτή τη στιγμή μια ανάπτυξη ε, τουριστική και μια οικοπεδοποίηση η οποία είναι ε, σε μεγάλο βαθμό άναρχη. Αυτό είναι κατά καταγεν, γενική ομολογία. Αναρχή και απαράδεκτη σε πολλές περιπτώσεις αυτά που γίνονται εκεί και Συ... λυπάμαι που οι αρμόδιες υπηρεσίες δεν έχουν παρέμβει. Ακριβώ, ε, ακριβώς, ακριβώς. Ε, το ζήτημα είναι ότι ε, βλέπουμε κι εμείς ως, ως, μη συμμετέχω, ως, μη, ως μη αρμόδιοι για αυτή ναι. την κατάσταση. Το δικό σας θύμα δεν είναι ναι, αρμόδιο. Όχι, βέβαια, αρμόδιο, ναι. Όχι, βέβαια, βλέπουμε αυτή την κατάσταση και αυτή η κατάσταση λειτουργεί ανασταλτικά Έτσι. σε και, τέτοιου είδους και δράσεις που θέμα, κάνουμε. Θέμα, μάλιστα. Ε, δυστυχώς ε, θα πρέπει στη σχηνούσα να αναλυθούν κάποιες πρωτοβουλίες με, με σθένος και με και με, και με, και με δυναμισμό για να μπορέσει το νησί να περάσει σε, σε, μια, σε μια αντίστοιχη ανάπτυξη ήπια μορφή, όσο προλαβαίνουμε βέβαια ακόμη, που να δώσει δυνατότητε και για, το, και και για αυτό τον τουρισμό που μιλάμε ε, τώρα. Ε, τώρα, κυρίε και κύριοι, θα πρέπει να σα πω ότι όσον αφορά τι χεινού, επειδή πολλοί ίσω δεν την έχετε επισκεφθεί, είναι τραγικό. Θα μιλήσω μόνο για μία περίπτωση, κύριε Αναστασίου, όταν βλέπει σε μία παραλία τη πανέμορφη γραφική μικρή, γιατί μικρές παραλίες έχει, με εξαίρεση μία-δύο, ε, βλέπεις παρέμβαση σημαντική σε ένα είδος, σε αυτό που λέμε ρέμα, και αριστερά έχεις μία μοθήνη, η οποία σου, μόνο στην Κρήτη μπορεί να υπάρχει. Αυτό Βέβαια. με εξόργησε, κύριε Αναστασίου, και έλεγα, πού είναι η αρμόδιοι. Δηλαδή, μία αλλίωση τοπίου φοβερή, και να λέει ο άλλο, δεν ξέρω τι είναι η ιδιοκτησία του. Δηλαδή, ο καθένα εκεί έχει ιδιοκτησίε παντού. Έχουμε μεγάλη. Και επειδή μου πρόβλημα. μιλάτε γι' αυτό, γι' αυτό το έθεσα, γιατί ξέρω λοιπόν, έχω δει και θα μπορούσα να μιλάω επί ώρα για τη σκηνούσα. Α το αφήσουμε όμω τώρα, παρόλο που είναι στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κλάδων... και μα αφορά άμεσα. Ε, και ο Δήμο θα έπρεπε να έχει παρέμβει σε όλα αυτά. Ε, να πούμε λοιπόν ότι ε, μας φέρνετε και κάποια νέα, θέλω να πείτε εντάχει γιατί δεν έχουμε δυστυχώ πολύ χρόνο, Πόσε διαδρομές ε, πολιτιστικού ενδιαφέροντος ή περιπατητικού μόνο ε, έχει αυτή τη στιγμή καταγραμμένες συνάξως. Λοιπόν, έχουν καταγραφεί συνολικά 18 διαδρομές mm -hmm. ε, με τα παρακλάδια τους. Από αυτές τις διαδρομές οι οποίες είναι όλες πάνω σε ιστορικούς δρόμους, οι οποίοι έχουν αποκατασταθεί και διανοηθεί ε, μετά από χρόνια που βρίσκονταν σε απραγία, σε πλήρη απραγία, mm -hmm. ε, από αυτές τις διαδρομές τις 18 οι οποίες έχουν καταγραφεί και χαρακτηριστεί, ε, έχουν χαρακτηριστεί δηλαδή ως προστατευόμενες, και επίσης διέπονται και από το καθεστώς του νέου νόμου ο οποίος, της νέας, των, των νέων διατάξεων, το νέο θεσμικό πλαίσιο το οποίο ε, πρόβλεψε η κυβέρνηση στις αρχές του χρόνου για, για το σύνολο των αντίστοιχων διαδρομών σε όλη, σε, όλη, σε όλη τη χώρα. Από αυτές λοιπόν τις διαδρομές της τις 18 η 11 mm -hmm. ε, είναι αυτή τη στιγμή παραδοτές στον περιηγητή με την προϋπόθεση ότι εντός του μηνός Μαΐου θα ολοκληρωθούν ε, κάποιες πολύ ε, κατά περίπτωση μικρές παρεμβάσεις προκειμένου να μην έχουμε απολύτως κανένα πρόβλημα πρόσβασης. Μάλιστα. Υπάρχουν δηλαδή κάποια σημεία που ακόμη δεν έχουν ανοίξει ας το πούμε όπως θα έπρεπε. Ή που είχαμε κάποιες ζημιές Και πρέπει να στη φετινή χρονιά, ναι, στην ναι. περσινή χρονιά... Σε, σε σχέση με την περίοδο που είχαμε, που είχε δουλευτεί το ο, ο, όλο το ναι. ο, όλο το δίκτυο ε, και είχε προχωρήσει πάρα πολύ καλά με η, φερτά η και λοιπά του, έτσι με φερτά ναι, υλικά, ναι, ναι. Με, με κάποιες βουλίστρες κάποια καταπτώσεις δηλαδή ναι, ναι. Ε, και με κάποια συμπληρώσεις σήμανση. Ε, όλα αυτά ε, με πολύ καλή συνεργασία που έχουμε με το Δήμο Νάξου θα τα προχωρήσουμε μέσα στο Μάιο, θα τα ολοκληρώσουμε ήδη διαδρομέ πάντω είναι προσβάσιμες και επισκέψιμες. Mm -hmm. ε, θέλω, Απλά θέλω, Θα είναι πλήρη, να... στο τέλο Μαίου. Στο τέλο Μαίου πλήρη. Θέλω να ρωτήσω κάτι. Πριν πάμε λίγο και στο θέμα του Δήμου. Και επίση το κατά πόσο αναγκαία είναι κάποιε πιστοποίησει, να το πω έτσι. Δεν ξέρω, θα μου πείτε εσεί. Ε, θέλω να μου πείτε το εξή: Έρχεται πρωτομαγιά, βέβαια ε, είναι απεργία όπως λένε τουλάχιστον οι εργαζόμενοι και είναι, αλλά από την άλλη αυτό δεν εμποδίζει κανέναν να κάνει, αν είναι ωραία η μέρα, και μία εκδρομή εντός των τυχών, ας το πούμε. Θέλω να μου πείτε... Τριήμερη μάλιστα. Τριήμερη, γιατί είναι Δευτέρα ακριβώς, την ερχόμενη Δευτέρα. Θέλω να μου κάνετε δύο προτάσεις για τους ακροατές μας. Μία περιπατητική διαδρομή πολύ εύκολη και μία με βαθμό δυσκολίας ώστε ανάλογα οι ακροατές μας αν θέλουν πραγματικά να περπατήσουν αυτά τα μονοπάτια και να χαρούν τα τοπία αλλά και τα μνημεία της Νάξου να μπορέσουν να το κάνουν και στις δύο περιπτώσεις. Θα πω δύο κλασικές διαδρομές. Ωραία. Η μία η εύκολη, της εύκολης πρόσβασης και που βρήθηκε από μνημεία αλλά και από υπέροχο φυσικό περιβάλλον mm -hmm. και από οικισμούς οι οποίοι είναι η οι χαρακτηριστική οικισμοί της Ναξιακής ενδοχώρα, είναι η διαδρομή η κυκλική διαδρομή που διασχίζει το λεκανοπέδιο της Τραγέας και ξεκινάει από το Χαλκή mm -hmm. Από το Χαλκέ λοιπόν συνεχίζει προς τα Μονίτσια, mm -hmm. μικρό οικισμό της περιοχής, ε, συνεχίζει περνώντας από Βυζαντινές εκκλησίες όπως τη Ραχιδιώτησα, μπορεί κάποιος να παρακάμψει μάλιστα σε ένα τμήμα της διαδρομής αυτής και να επισκεφθεί την νεοεπισκευαστήσα εκκλησία του Ταξιάρχη, τον Ναού Ταξιάρχη και τον Άγιο Ισίδωρο, μια παλαιότατη επίσης εκκλησία που βρίσκονται στην περιοχή αυτή, να συνεχίσει προς μονή, και να επιστρέψει στην τραγέα μέσω του καλοξύλου Μάλιστα. και των ακαδήμων. Ε, η διαδρομή αυτή... Που είναι και πανέμορφη η οικισμή αυτή. Είναι και πανέμορφη η και τα μνημεία είναι άφθονα mm -hmm. και το φυσικό περιβάλλον είναι ιδιαίτερου καλούς. Ναι. Και πάμε στη δύσκολη γιατί η δεν δύσκολη, έχω πολύ χρόνο. Η κλασική διαδρομή θα πρότεινα τη διαδρομή προς την κορφή του Ζά είτε από την πλευρά της, του Φιλωτίου προς Αγία Μαρίνα από Αγία Ειρήνη του Φιλωτίου, Αγία Μαρίνα ε, και πηγή, της Λευγά, πηγή στα Λευγάσα, mm -hmm. και είτε αντίθετα από τη βρύση των αριών, πάλι από το φιλότι βέβαια, ναι, ναι. γιατί και αυτή είναι κυκλική διαδρομή. Mm -hmm. ε, να ξεκινήσει κανείς από το φιλότι να περάσει από, πύργο του, από το μήλο του Σταυράκη και από εκεί στη βρύση των αριών και στο, και στη, το, στο σπήλαιο του Ζά στην κορυφή και να επιστρέψει από Αγία Μαρίνα για να Υπάρχουν σημάνσει. Υπάρχουν βεβαίω σημάνσει. Δεν, θα, θα κινδυνεύσει κάποιο που για πρώτη φορά θα επιχειρήσει κάτι να χαθεί ή οτιδήποτε. Όχι, όχι, όχι. Μάλιστα. Οι σημάνσει ε, αυτή τη στιγμή είναι σε ένα επίπεδο 90% ε, πλήρη. Δηλαδή, και στις 18, δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή τα κενά είναι ακόμα μικρά και στι δύο διαδρομέ. Αλλά, διαδρομές αλλά, αλλά, αλλά δεν δημιουργούν, ναι, δεν δημιουργούν πρόβλημα μάλιστα, να μάλιστα. χαθεί κάποιο ή να κινδυνεύσει κάποιο. Ακούσατε κάποιος. λοιπόν, κυρίε και κύριοι, σα δίνουμε την πρότασή μα. Πιστεύω ότι αξίζει πράγματι να το επιχειρήσετε για όλου εσά που θέλετε να πάτε παραέξω, να ετοιμάσετε και τα πρωτομαγιάτικα στεφάνια σα. Αλλά να χαρείτε και τη φύση. Και πάμε τώρα στην, στο τμήμα που αφορά το Δήμο τον εκάστοτε Δήμο φυσικά, έτσι. Τώρα θα μιλήσουμε για το Δήμο Ανάπτυξη και Μικρών Κλάδων. Ε, πρώτα απ' όλα θέλω να σα ρωτήσω το εξή. Όταν καταγράφονται κάποια μονοπάτια, αυτά πρέπει κάπου να δοθούν επισήμω, πιστοποιούνται. Πώ ακριβώ είναι όλο αυτό. Ε, να δηλαδή, πω. πάω εγώ σε μία θεματική έκθεση, σαν Δήμο ή σαν επαγγελματία του τουρισμού. Μπορώ να τα προβάλλω ή χρειάζονται κάποιες προϋποθέσεις. Λοιπόν, ε, εφόσον είναι καταγεγραμμένα και εφόσον είναι προσβάσιμα, βεβαίως μπορεί να προβληθούν. Δεν χρειάζεται κάποιο ειδικό καθεστώς πιστοποίησης για αυτό το λόγο. Δηλαδή, εάν έχουμε μία πλήρη καταγραφή, ε, ονοματίζεται η διαδρομή πλήρως και υπάρχει... Το πιστήριο υπάρχει, υπάρχει τεκμηρίωση ότι αυτή η διαδρομή είναι προσβάσιμη. Μάλιστα. Από τη στιγμή λοιπόν που από πλευρά υπηρεσιών, δηλαδή περιφέρειας και δήμου, προκειμένου του Δήμου Νάξου υπάρχει αυτή η τεκμηρίωση, mm -hmm. δεν χρειάζεται περαιτέρω πιστοποίηση για να γίνει κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά γίνεται πιστοποίηση από κάποιους. Γιατί γίνεται. Τι, τι είναι το, το παραπάνω που δίνει αυτή. Η πιστοποίηση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή σε κάποια νησιά με πρωτοβουλία των τοπικών φορέων ναι. όπως παραδείγματο χάρη στην Άνδρο και στη Σύφνο ναι. ε, γίνεται για να αποτελέσει ε, το δίκτυο των μονοπατιών στις περιπτώσεις αυτές μια, να πάρει μια πληρέστερη μορφή μέσω του διαδικτύου ούτω ώστε να υπάρχει μια συνεχή εισρωή τουριστών ε, από τις μεγάλες ομοσπονδίες πεζοπόρων. Μάλιστα. Αυτό όμως ε, δεν είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Πάλι. Δηλαδή μπορεί να γίνει αυτό μέσω του διαδικτύου χωρίς να είναι πιστοποιημένο, να προβληθούν αυτά αυτό, αυτό. το βεβαιότατα, μπορούμε. Βεβαιότατα, βεβαιότατα. και θεωρώ ότι το πρώτο και βασικό πράγμα είναι ε, στην Ελλάδα βρισκόμαστε γνωρίζετε τα προβλήματα το πρώτο και βασικό είναι να έχουμε μια άρτια υποδομή του δικτύου το οποίο προτείνουμε. Και όχι επιστοποίηση. Και, και όχι να περάσουμε κατά ανάγκη σε οι οποίε σε πολλέ περιπτώσει είναι και πολυδάπανε. Πού γίνεται αυτή η επιστοποίηση, οι επιστοποίησεις γίνονται από, ε, από φορεί ναι. οι, οι οποίοι είναι συναρμόδιοι για τα θέματα αυτά. Είναι θα μπορούν... του Υπουργείου, Υπουργείου Περιβάλλοντο, ε, Όχι, όχι, όχι δεν είναι, Καμία δε... σχέση με το κρατικό, α πούμε. Συγκεκριμένα στην περίπτωση τη ε, Άνδρου, ναι. η επιστοποίηση έγινε από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων, Μάλιστα. Με, την, με η οποία η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Πεζοπόρων είχε επισκεφθεί τα νησιά των κυκλάδων είχε γίνει κάποια ειδική επαφή. Μετά την άξο που, στην οποία είχαμε ήδη μια επαφή με τη συγκεκριμένη. Γιατί κόσμο, δεν έγινε εδώ για κανένα. Κοιτάξτε, υπήρχε ε, ένα θέμα οικονομικό σοβαρό. Δηλαδή, ζητούν χρήματα το... οι κύριοι βεβαίως, αυτοί. Βεβαίως. βεβαίως για ποιο λόγο χρήματα. ζητούν χρήματα, ω ειδικοί. Ως ειδικοί. Είναι αυτό... ειδική, ρωτώ εσά που ξέρετε. Κοιτάξτε. Ε, πιστεύω... Ή εγώ είμαι απλά παίζω χρόνια και έχω γίνει ειδικό εμπειρικά. Βέβαια και αυτό ισχύει. Δεν μπορώ να το, ναι, ναι. Να το απορρίψω. Ε, σε πολλά επαγγέλματα ισχύει αυτό. Αλλά ε, πώ, δηλαδή, Πως πώς διέπεται όλο αυτό. Κοιτάξτε, είναι ειδική. Πόσα Μπορούμε χρήματα να πούμε... ζητούν για ένα μονοπάτι. Θα σα πω. Ε, μπο, ε, μπορούν να είναι ειδικοί οι άνθρωποι αυτοί. Ναι, Ή, ναι. είναι ειδικοί Βεβαίως. σε πολλέ περιπτώσει. Ναι, ναι. Αυτό όμω δεν προεξοφλεί το γεγονό ότι θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν ε, τέτοιου είδους δράσεις αναγκαστικά και υποχρεωτικά προκειμένου τα μονοπάτια να προχωρήσουν και να πάρουν μια διάσταση ε, πανευρωπαϊκή και να, και να, και να πα... διαδικαιωθούν. Ναι. Λοιπόν, ε, σας επαναλαμβάνω και πάλι δηλαδή ότι τα συγκεκριμένα, οι συγκεκριμένοι φορεί μπορεί να έχουν κάποια φόντα αλλά από την άλλη μεριά εμείς σαν, ε, σαν φορεί, δημόσιοι φορεί, ναι. μπορούμε να κάνουμε αυτή τη δουλειά εξίσου αποτελεσματικά, εάν το χειριστούμε οργανωμένα και σωστά. Μάλιστα, κατανοητό. Πείτε μου πόσα χρήματα ζητούν. Κοιτάξτε, Για ένα τώρα, μονοπάτι τώρα, εδώ πόσα δε, ζητούσαν δε, δεν, έχω, δεν έχω αυτή τη στιγμή εικόνα ε, ακριβώς πόσα ήταν τα χρήματα. Ναι. Θυμάμαι πάντως ότι... Ε, γιατί η... αναρωτιέμαι γιατί ας πούμε δεν τα έδωσε ο Δήμος με αυτή την έννοια ότι ίσως είναι υπέρογκο το ποσό, ίσως... Ε, ο Δήμος μελέτησε το θέμα εκ των υστέρων ναι και κατά τη γνώμη μου σωστά έκρινε ότι δεν θα έπρεπε να προχωρήσει η διαδικασία αυτή ε, προτού τουλάχιστον έχουμε ένα πλήρες ολοκληρωμένο δίκτυο και προτού δούμε ξανά, στα, προτού σταθμιστούν ξανά οι παράγοντες για μια τέτοια πιστοποίηση. Μάλιστα. Δηλαδή η πιστοποίηση μπορεί να υπάρχει, επαναλαμβάνω, ούτω ή άλλω, όταν έχουμε ένα πλήρες δίκτυο και έχουμε μια ικανότητα διαδικτύωσης. Μάλιστα. Να ρωτήσω κάτι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα αρμόδιο Υπουργείο για αυτά. Που να τα πιστοποιεί, θέλω να πω, όπω είναι τα μουσεία. Λέω ένα παράδειγμα, έτσι. Ε, γιατί δεν υπάρχει και πρέπει να το κάνουν οι συνωμοσπονδίε πεζοπόρων ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι φορείς. Αυτό είναι θέμα στο οποίο θα μπορούσε να απαντήσει ε, το αρμόδιο Υπουργείο. Ναι. Το οποίο ο αρμόδιο Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Πολιτισμού. προχώρησε Προχώρησε. Περιβάλλοντο. Όχι, είναι το, ό, όχι είναι το, είναι το Υπουργείο Περιβάλλοντο, το οποίο. Το οποίο ήδη έκανε ένα πάρα πολύ σοβαρό αυτό βήμα. Το, αυτό το νόμο με, το, που λέτε. με το νέο νόμο. Ο οποίο τι λέει πλαίσιο αυτός, αυτό. Να το πούμε καθορίζει, λίγο. Καθορίζει ναι. του όρου με του οποίου μπορούν να γίνονται οι χαράξει των, των διαδρομών, mm -hmm. βάσει των παλαιών βεβαίω χαράξεων. Mm -hmm. ε, καθορίζει του τρόπου που μπορούν να γίνονται νέε χαράξει, αυτό αφορά περισσότερο την υπηρετική Ελλάδα. Mm -hmm. ε, Επίση καθορίζει τον τρόπο σήμανση. Καθώ και τον τρόπο προβολή. Άρα, σιγά σιγά μπαίνει το Υπουργείο σε όλο αυτό. Βεβαίως. Οπότε θα το ρωτήσουμε κάποια στιγμή για ποιο λόγο δεν κάνει και τι επιστοποιήσει. Λοιπόν, θέλω επειδή τελειώνουμε δυστυχώ. Πώ περνάει η ώρα, πραγματικά να μα πείτε τι καινούριε διαδρομέ. Ε, Μου είπατε ότι δύο... υπάρχουν κάποιε καινούριε. Ναι. Για την Άξο λοιπόν έχουμε δύο καινούργιες mm -hmm. διαδρομές. Mm -hmm. Έχουμε μία συμπληρωματική στη διαδρομή 7, δηλαδή στη διαδρομή που ξεκινάει από το Τσικαλαριό και περνώντας από το Χήμαρο και τον Άγιο Ισόη, του Αγίους Αναργύρους, τους Αγρίου και το Σαγκρί καταλήγει στο ναό της Δήμητρας. Mm -hmm. αυτή η διαδρομή συμπληρωματική της, σε αυτή τη διαδρομή συμπληρωματική της έχουμε επιλέξει την επιστροφή από τον ναό της Δήμητρας, μέσω της, του Αγίου Δημήτρη, των βυζαντινών Εκκλησιών, του Αγίου Δημήτρη, της Παναγιάς της Αρκουλούς και της Καλορίτσας και από, το, από τη Μονή του Τιμίου Σταυρού, mm -hmm. το λεγόμενο Πύργο Μπαζέου, ναι. στον Άγιο Σισόη και κλείσιμο της διαδρομής αυτής σε κύκλο δηλαδή, πάλι στο Χήμαρο και στο Τσικαλαριό. Μάλιστα με ένα μικρό παρακλάδι στο μικρό οικισμό, στο μικρό αλλά πολύ ωραίο οικισμό του Δαμαλά. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραίε διαδρομέ και οι δύο. Και η άλλη διαδρομή, και... διαδρομή. Α, είναι και τρίτη. Ε, όχι, ή αυτή είναι, είναι αυτή, είναι, αυτή είναι η, η συμπληρωματική. Η, πρώτη που περιέγραψα, που ξεκινάει από το, από το Τσικαλαρίο, ναι. είναι η υφιστάμενη. Ναι. Η συμπλήρωσή τη ήταν αυτή που α, επιστρέφει κανεί από το ναό τη Α Μάλιστα. Ωραία. Τώρα έγινε πιο κατανοητό. Ε, μία μέλο. λοιπόν επόμενη. Ναι. Η, η, η 18 πλέον διαδρομή ε, πάμε λοιπόν σε 18 συνολικά διαδρομές και 140 χιλιόμετρα μονοπατιών στην Άξο. Ε, είναι εκείνη η οποία ξεκινάει ε, από, τις, ε, ε, από την Τραγέα, ναι. από το Χαλκί και περνά στο Δαμαριώνα από το παλιό μονοπάτι, το μαθητικό μονοπάτι του Δαμαριώνα, φτάνει στην πηγή του Μερσινού ε, και από, την, ε, από, από το μνημείο της Παναγιάς της Σπηλιά οδηγούμαστε στο κάστρο Ταπαλήρου. Mm -hmm. Το Κάστο Απαλήρου δεν είχε πρόσβαση μέχρι τώρα πεζοπορική. Ναι. Την αποκτάει ωραία. μέσω τη διαδικασία. Πολύ ωραία. Λοιπόν, η συμβολή του Δήμου και των εθελοντών με δύο λέξει. Δεν έχω άλλο χρόνο. Η συμβολή του Δήμου είναι πολύ σημαντική. Ε, πιστεύουμε ότι θα συνεχιστεί. Ω ε, υπάρχουν, Ως προς τι είναι σημαντική πίτα μας. Ε, χρηματοδοτικά ο Δήμος καλύπτει αυτή τη στιγμή μεγαλύτερο μέρος. Η Περιφέρεια είχε δημιουργήσει χρηματοδοτικά όλο το, όλη την υποδομή του δικτύου. Mm -hmm. Είχε δώσει στα, στα, προηγούμενα χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό. Μάλιστα, ο Δήμος τώρα, τώρα ανταποκρίνεται δίνοντας εκείνος τα αντίστοιχα χρήματα προκειμένου με τη συνεργασία και την εποπτεία της Περιφέρειας να προχωρήσει το δίκτυο στην καλύτερη δυνατή του μορφή. Μάλιστα. Και οι εθελοντές πόσο ρόλο παίζουν. Γιατί ξέρω ότι βοηθάνε πάρα πολύ. Οι εθελοντέ έπαιξαν και σαν ομάδε πολύ καλό ρόλο τα τελευταία πριν από δύο-τρία χρόνια. Όταν, όταν μα είχε επισκεφθεί ο Ριβατικό Σύλλογο Φιλή, ο οποίο υποδειγματικά δούλεψε και καθάρισε πάνω από 14 χιλιόμετρα διαδρομή. Ε, συν κάποια άλλα, συνολικά περίπου 18 χιλιόμετρα αν λάβουμε υπόψη μας και κάποια σημεία τα οποία ούτως ή άλλως δεν χρειάζονταν καθαρισμό mm -hmm. αλλά πάντως καθάρισαν 18 χιλιόμετρα δίκτυο ήταν μια πολύ χαρακτηριστική ένδειξη τι μπορούν να κάνουν οι εθελοντές στον τομέα αυτό mm -hmm. και τώρα έχουμε κατά περίπτωση εθελοντές οι οποίοι ε, διοργανώνοντας και αυτό θα ήθελα να σημειωθεί ας πούμε, και, και, να, και, να, προβάλλεται και από τους, ε, από τους σταθμούς τους σταθμούς, ε, γίνονται ε, Ανά ή κατά διαστήματα, εν πάση περιπτώσει, συνευρέσει εθελοντών για καθαρισμό. Ε, Όποτε μα να ενημερώσει, πάντα τα μεταδίδουμε. Α, και... απλό, απλό καθαρισμό, ναι, 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 ευχαριστούμε Για να πολύ. συντηρούνται, βέβαια. Ναι, έτσι, ναι, ναι, ναι. Να υπάρχει ναι. συντήρηση. Ναι. Κύριε Αναστασίου, ειλικρινά σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι πιάσαμε ένα θέμα που, ενώ είναι πολύ μεγάλο, δεν το είχαμε αγγίξει όσο έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια. Θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ για να σε ευχηθώ καλή συνέχεια <laughs> και θα τα πούμε ξανά, βέβαια. Και εγώ ευχαριστώ πολύ και είμαστε πάντα στη διάθεση.